Με οδύνη ξημέρωσε η Κυριακή για την οικογένεια 27χρονου μοτοσυκλετιστή που άφησε την τελευταία του πνοή στην παραλιακή λεωφόρο του Ηρακλείου μετά από σφοδρή πρόσκρουση σε Φοίνικα. Ο 27χρονος Γιώργος διασκέδαζε με φίλους του όταν στις 2 τα ξημερώματα έφυγε για να πάει να δει τον αδελφό του, όπως είπε. Ενώ κατευθυνόταν με τη μοτοσυκλέτα του προς την περιοχή του Παγκριτίου, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο. Η μηχανή ακολούθησε τρελή πορεία και καρφώθηκε σε Φοίνικα, παρασύροντας το θάνατο τον άτυχο μοτοσυκλετιστή. Ένα σκηνικό που επαναλαμβάνεται με δραματικό τρόπο στην παραλιακή λεωφόρο. Από υπερβολική ταχύτητα πιστεύω ότι είναι. Πάρα πολύ άσχημα, θα πρέπει να προσέχουμε λίγο παραπάνω, να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Οι μοτοσυκλέτες στον παραλιακό τρέχουν, λογικότατα. Οι μοτοσυκλέτες στον παραλιακό τρέχουν αυτά τα παιδιά. Δεν είναι απίθανο. Απίθανο να γίνει εδώ, ας πούμε. Αλλά εκεί, λογικό. Οι προσπάθειες των σωστικών συνεργείων που έφτασαν στο σημείο ήταν μάταιες, καθώς ο θάνατος ήταν ακαριαίος για τον άτυχο νεαρό, ο οποίος καταγόταν από την περιοχή του Ζαρού. Το όνομά του είναι το 10ο στη λίστα με τους ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους στην άσφαλτο από την έναρξη της νέας χρονιάς. Δεν αλλάζει, η νοοτροπία είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Πριν 4 μήνες, 5, κατέβασα μία ταμπέλα στη γιόφρα με το κεφάλι. Δεν ξέρω τώρα τι άλλο να σου πω. Ο 26χρονος Νίκος, που σκοτώθηκε επίσης ακαριαία σε δυστύχημα με μοτοσυκλέτα στην περιοχή του Ελμεπά την Τρίτη, ήταν το ένατο θύμα της ασφάλτου στο νησί από την αρχή του χρόνου. Η Κρήτη θρηνεί 2 νεκρούς στα Χανιά, 1 στο Ρέθυμνο και 7 στο Ηράκλειο. 7 από τα έως τώρα θύματα ήταν οδηγοί και 3 αναβάτες, ενώ πρόκειται για 8 άνδρες και 2 γυναίκες. Ένα ρόλο σημαντικό παίζουν οι δρόμοι. Δεν έχουμε σωστούς δρόμους, είναι όλο λακκούβες. Δηλαδή, μόλις αναπτύξει λίγο ταχύτητα, πας σε μια λακκούβα, έφυγε η μηχανή. Η ανευθυνότητα των οδηγών, η ταχύτητα. Άμα τρέχουν, τι να κάνεις. Όταν κάνουν προσπέραση, τι να κάνεις. Προσπέραση αντικανονική, τι να κάνεις. Άμα είναι μεθυσμένος, τι να κάνεις. Ο 27χρονος μεταφέρθηκε από το ΕΚΑΒ στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, όπου όμως διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Φως τα αίτια του δυστυχήματος αναμένεται να ρίξει η τροχιά που πραγματοποίησε αυτοψία στο σημείο.